Ήταν 14 Ιουνίου του 87 που πήραμε το Ευρωμπάσκετ. Την περασμένη Παρασκευή μιλήσαμε και δείξαμε Ευρωμπάσκετ. Σωστά. 21 Ιουνίου του 1987, μέσα σε μία εβδομάδα, το Ηράκλειο πανηγύρισε δύο φορές. Αυτή τη φορά βγήκε όλο το Ηράκλειο βέβαια στους δρόμους για το κύπελλο Ελλάδος. Επειδή όμως μου είπε συγχαρητήρια, τα συγχαρητήρια αξίζουν στους ήρωες που είναι αυτοί που έπεσαν ποδόσφαιρο εκείνη την ημέρα. Και εκ των αρχηγών του Όφη, και οφείλω να πω ότι του έχω ιδιαίτερη αδυναμία γιατί μεγάλωσα στην ίδια γειτονιά μαζί του. Ο Γιώργος Βλαστός είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να του πούμε μια καλησπέρα. Ήταν ένας από αυτούς που σήκωσαν το κύπελλο εκείνο το βράδυ και νομίζω. Τον έχουμε τηλεφωνικά τον κύριο Βλαστό. Βεβαίως. Νομίζω, Γιώργο, ότι όποτε έρχεται 21 του Ιουνίου, νιώθετε κάτι διαφορετικό, έτσι ένα σκύρτημα στην καρδιά. Γεια σας και από μένα. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Είναι κάτι το οποίο έχει μείνει, έχει γραφτεί πλέον στην ιστορία με ανεξίτηλα γράμματα και είναι πολύ καλό να θυμόμαστε όλη αυτή την ημερομηνία και αυτό το τίτλο που καταφέραμε να, το κύπελλο που καταφέραμε να φέρουμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και να το θυμούνται όλοι. Κύριε Βλαστέ, έχετε καταφέρει κάθε χρόνο τέτοια μέρα τουλάχιστον να έχετε κάποια έτσι συνάντηση με τους παλιούς σας συμπαίκτες, με τους παλιούς ποδοσφαιριστές που κατακτήσατε βέβαια αυτό το κύπελο. Έχει μείνει στην ιστορία. Δεν ξέρω πώς το γιορτάζετε εσείς μεταξύ σας κάθε χρόνο. Πέφτουν τηλέφωνα. Να σου πω την αλήθεια, δεν το γιορτάζουμε. Η ρυθμή της ζωής πλέον είναι τόσο γρήγορη, τόσο που πολλές φορές απορροφάσει από άλλα πράγματα, από τις ασχολίες, είναι η καθημερινότητα που λέμε και οι ανάγκες της ζωής. Έπειτα δεν ήμασταν και πολύ κριτικοί να μαζευόμαστε, να είναι εύκολο να μαζευόμαστε και να βλεπόμαστε, αλλά είτε από το τηλέφωνο είτε όποτε μας βρεθεί η ευκαιρία συζητάμε και τα λέμε. Εγώ δεν θυμάμαι, δεν έχω ακούσει που πήγατε εκείνο το βράδυ, Γιώργο. Πού αλλού, πού πάνε όλοι όταν παίρνουν ένα τίτλο. Μα θέλω να ακούσω τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Δεν μπορώ να θυμηθώ, είναι πολλά τα χρόνια, τα έχω μεγαλώσει κιόλας. Είναι 32 χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια, αλλά αυτά δεν ξεχνούνται. Όχι μόνο ο τίτλος αυτός, είναι και άλλες πάρα πολύ σημαντικές στιγμές. Είναι όταν βγήκαμε Ευρώπη, όταν παίξαμε Ευρώπη, είναι όταν ξαναπήγαμε στο τελικό του κυπέλου, οι διακρίσεις που είχαμε ευρωπαϊκά, η καθιέρωση της ομάδος για μία δεκαετία να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και να πραγματικά Όφη να γίνεται πολύ μεγάλη ομάδα, είναι αρκετά. Πάντως, ένας από εσάς τον πήρε ο ύπνος εκείνο το βράδυ και στα μπουζούκια δεν τον είδε κανείς και ήταν ο πρωταγωνιστής αυτός που έλειψε. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι γνωστό. Δεν προλάβαινε ούτε τις βραζινές ειδήσεις να δει. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω για ποιο πρόσωπο μιλάμε. Είναι ο Μύρωνας Σιφάκης. Εντάξει, δικαιωματικά νομίζω. Άκουσε, Σατάκα, δεν προλάβαινε ούτε τις βραζινές ειδήσεις να δει. Τρομερό. Εντάξει, αυτό το χιούμορ που είχατε εσείς στην παρέα της ομάδας αυτής, στην παρέα της ομάδας του Ευγένιου Γκέραντ είναι γνωστό. Η αλήθεια είναι πως αυτό το βράδυ, Γιώργο Βλαστέ, παρόλο που είχες και το βράδυ που πέτυχες το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ στην ιστορία του Όφη, νομίζω πως ήταν κάτι το οποίο το έχει στην πρώτη θέση στην καρδιά σου μέσα. Όλοι μας. Όλοι που συμμετείχαμε σε εκείνη την ομάδα. Όλοι έχουμε να θυμόμαστε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα είπατε κάτι. Ήμασταν μια ομάδα πάρα πολύ δεμένη. Mm-hmm. Ο ένας στήριζε τον άλλο. Έτσι. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε χτιστεί από το Γκέραρτ. Συμβάλαμε όλοι, ο κόσμος, οι παράγοντες, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι υπάλληλοι που ήταν τότε και δούλευαν για την ομάδα. Είχαμε κάνει ένα καταπληκτικό γκρουπ. Και γι' αυτό φέραμε αυτά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Γιώργο Βλαστέ, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες. Θέλαμε όμως απλά να σε ακούσουμε απόψε, διότι ήσουν από τα παιδιά που ξεχώριζαν σε αυτή την ομάδα και σαν Ηρακλειώτης βεβαίως, σαν κριτικός. Να σε ευχαριστήσουμε και πάντα το κριτικό ποδόσφαιρο θα σε ευχαριστεί και εσένα και τα άλλα παιδιά για όσα δώσατε. Ευχαριστώ πολύ, αλλά και εγώ, εγώ από την πλευρά μου ευχαριστώ το κριτικό ποδόσφαιρο που μου έδωσε την ευκαιρία να αναδειχτώ, να γίνω ένα μέλος της ομάδος και να χαίρομαι να βλέπω την ομάδα να πηγαίνει καλά. Να είσαι πάντα καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Βλαστέ. Σας ευχαριστούμε πολύ.